Θέλησα σήμερα να βρεθώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να μπορέσω να συγχαρώ προσωπικά τα στελέχη της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς, γνωστής πια ως Δημαία. Θέλω να θυμίσω ότι η Δημαία συστάθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης το 2020 και έχει ήδη επιτελέσει ένα σημαντικό έργο ως προς τον έλεγχο της αγοράς, την προστασία του καταναλωτή και την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία και στον ανταγωνισμό. Δεν έχω όμως αυταπάτες και δεν πιστεύω ότι οι αγορές μπορούν αυτόματα και μέσα από κάποιο μαγικό χέρι να αυτορυθμίζονται. Γι' αυτό και ο έλεγχος του κράτους, ειδικά σε εποχές όπου καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σημαντικές εισαγόμενες πληθωριστικές πιέσεις, είναι τόσο σημαντικός. Και πράγματι έχουν ήδη γίνει δεκάδες χιλιάδες ελέγχοι από την στιγμή που δημιουργήθηκε η Δημαία. Έχουν επιβληθεί, όπως γνωρίζετε, πολλά πρόστιμα. Τα μισά από αυτά τα πρόστιμα έχουν ήδη εισπραχθεί και νομίζω ότι έχει εμπεδωθεί και στην ίδια την αγορά ότι υπάρχει ένας μηχανισμός του κράτους ο οποίος μπορεί να εντοπίζει παραβάσεις, όπως παραδείγματος χάρη είναι η υπέρβαση του καθορισμένου περιθωρίου κέρδους ή οι πλασματικές εκπτώσεις, και να παρεμβαίνει κατασταλτικά ώστε να προστατεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός και κυρίως να προστατεύεται ο καταναλωτής. Θέλω να τονίσω ότι η πρωτοβουλία την οποία έχουμε αναλάβει για την ενίσχυση της Δημαία είναι ένα μονοβέλος στην φαρέτρα μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εισαγόμενης ακρίβειας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα νοικοκυριά σήμερα δοκιμάζονται από ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε όμως μια υποχρέωση να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε να βοηθήσουμε στη συγκράτηση της αύξησης των τιμών και όπου αυτό είναι εφικτό και στην μείωση τους. Γι' αυτό και εργαλεία όπως η μόνιμη μείωση τιμών, το ταμπελάκι 5% έχει, αυτά τα μέτρα έχουν ξεχωριστή σημασία, παραπάνω από 1.200 προϊόντα έχουν ήδη μπει σε αυτό το πλαίσιο της μείωσης των τιμών. Το καλάθι των Χριστουγέννων θα είναι ακόμα ένα εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει να συγκρατήσουμε τις τιμές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Φέτος δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση ειδικά στα κρατικά προϊόντα, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τιμές οι οποίες, γιατί όχι, να είναι χαμηλότερες και από τις τιμές που είχαμε το περασμένο Πάσχα. Και βέβαια θέλω να συγχαρώ συνολικά το Υπουργείο και ειδικά τη Γενική Γραμματεία για την εισαγωγή νέων ψηφιακών εργαλείων τα οποία βοηθούν αφενός τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να κάνουν την δουλειά τους πιο αποτελεσματικά, αφετέρου τον καταναλωτή στο να συγκρίνει προϊόντα και όταν κρίνει ότι μπορεί και θέλει να καταγγείλει αθέμητες πρακτικές να είναι σε θέση να το κάνει. Αυτά τα ψηφιακά εργαλεία θα μπαίνουν όλο ένα και περισσότερο στην ζωή μας. Ο e-καταναλωτής είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο θα έλεγα, της χρήσης που πιστεύουμε ότι του αξίζει, αλλά θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλο ένα και περισσότερο τεχνολογία για να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές, να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα καταστρατήγησης της λειτουργίας της αγοράς και να προσπαθούμε να είμαστε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από αυτούς οι οποίοι μπορεί να σκέφτονται κακόβουλα το πώς θα εξαπατήσουν τον καταναλωτή. Να δώσω μόνο δύο παραδείγματα. Πλασματικές εκπτώσεις, ένα προϊόν το οποίο ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη αυξάνει η τιμή αναφοράς χωρίς να υπάρχει κανείς απολύτως λόγος και εμφανίζεται πλασματικά μεγαλύτερη έκπτωση ενώ η τιμή του προϊόντος είναι ακριβώς η ίδια, ή και άλλα περιστατικά τα οποία συζητήσαμε σήμερα, όπως ενδεχομένως fake reviews, ψεύτικες αξιολογήσεις προϊόντων που μπορεί να γράφονται από κάποιο chatbot. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε. Τονίζω, δεν είναι μόνο προβλήματα που αφορούν την ελληνική αγορά, αφορούν συνολικά την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό
προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η αγορά λειτουργεί πραγματικά εύρυθμα. Και μια αγορά που λειτουργεί εύρυθμα και ανταγωνιστικά με διαφάνεια στις τιμές, τελικά είναι και προς όφελος του καταναλωτή. Οπότε θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να συγχαρώ και τον διοικητή της ΔΜΕΑ και όλα τα στελέχη, να διαβεβαιώσω όλους και όλους ότι θα εξακολουθούμε να ενισχύουμε την ΔΜΕΑ με πρόσθετο προσωπικό αλλά και με εξοπλισμό μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια, από σκάνερς μέχρι καινούρια οχήματα και τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία είναι τόσο σημαντικά, γιατί προφανώς αυτή η προσπάθεια σωστού ελέγχου της αγοράς είναι μια προσπάθεια που συνεχίζεται στο ΔΙΝΕΚΕΣ και θα ξεκολουθεί να μας ενδιαφέρει και όταν θα έχουμε αφήσει πίσω μας αυτήν την εποχή των μεγάλων αυξήσεων των τιμών. Οπότε να ευχηθώ καλές γιορτές και καλούς ελέγχους στα στελέχη της ΔΜΕΑ, καθώς τώρα που υπάρχει έντονη εμπορική δραστηριότητα λόγω της περίοδου των Χριστουγέννων, η παρουσία του κράτους πρέπει να είναι ακόμα πιο αισθητή.